Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημοκρατή. Καλημέρα σας, κυρία Χρονάκη και κύριε Σκάλκο. Και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σε εσάς. Καλώς σας δούμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και αντιπρόεδρος της Βουλής, βεβαίως. Ήθελα να υπάρχει μια μικρή κάμερα, για να δείχνει, μια κρυφή κάμερα, για να δείχνει τι ωραία που συζητάγαμε στο διάλειμμα. Πόσο ήρεμα, πόσο γελαστά, πόσο υπέροχα. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή την κουβέντα θα διασφαλίσουμε και για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, η απέτηση χθες που αποκάλυψε και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χουλιαράκης, από το βήμα της Βουλής, ότι το ΔΝΤ απαιτεί τώρα, εδώ και τώρα, να ληφθούν μέτρα, να νομοθετηθούν μέτρα ύψους 4,5 δις για το 19. Είναι απέτηση που αντιμετωπίζεται, είναι η απέτηση η οποία μπορεί να την έξω στον αέρα και τη δεύτερη αξιολόγηση? Είναι μια απέτηση παράλογη, που δεν είναι δυνατόν να την υιοθετήσει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, και επιπλέον είναι μια απέτηση που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, για τον πολύ απλό λόγο, κύριε Σκάλκο, και επικαλούμε την κοινή λογική, ότι η δεύτερη αξιολόγηση αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος που τελειώνει στα μέσα του 2018 και έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Ναι. Και ούτε η Κομισιόν, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε το Eurogroup που έχουν βάλει τα λεφτά, δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με αυτή την παράλογη απέτηση. Άρα επιπλέον, η πίεση που ασκείται προς ποια κατεύθυνση ασκείται, κύριε Παπαδημούλη? Δηλαδή, σε εμάς την ασκούν? Υπάρχει όμως κάποιο, δηλαδή χτυπάνε το γαϊδούρι για σκέψη, κοιτάξτε, χτυπάνε το σαμάρι, ακούει το γαϊδούρι. Υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει χρειάζονται χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και μεγαλύτερη ελάφρυση του χρέους μετά το 18 για να βγαίνει το πρόγραμμα. Υπάρχει ο Σόιμπλε από την άλλη μπάντα που λέει θέλω το Δουνουτού, αλλά λέω όχι και στα δύο αυτά αιτήματα του Δουνουτού. Και αντί να τα βρουν μεταξύ τους στα μισά της γέφυρας, αθροίζουν την αδιαλαξία τους και μπλοκάρουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προβάλλοντας θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με το τρίτο μνημόνιο και τη δεύτερη αξιολόγηση. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η Ελλάδα να δεσμευτεί μετά την ταλαιπωρία, την οδυνηρή που έχει περάσει ο κόσμος από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια που χειροτέρεψαν την κατάσταση της χρεοκοπίας, να δεσμευτεί ότι θα έχουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και μετά το 18. Αλλά όλοι οι οικονομολόγοι όλου του κόσμου, όλων των σχολών, λένε ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρείς υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% για μια δεκαετία, όπως έριξε ο κύριος Σόιμπλε τη ρουκέτα. Και επίσης λένε ότι είναι σημαντικά τα μέτρα ελάφρυσης του χρέους που πάρθηκαν ήδη. Ναι. Αλλά χρειάζεται και περαιτέρω βήματα, και υπάρχει τρόπος χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Ποιο είναι το καλό στην Ελλάδα, και γι' αυτό δεν πρέπει να δραματοποιούμε την κατάσταση. Το καλό είναι ότι η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα από το 2015 και το 2016, και το 2015 και το 2016 από τις προβλέψεις, ότι επίσης και τα δημόσια οικονομικά τα πηγαίνουν καλύτερα, ο κόσμος όμως υποφέρει, και γι' αυτό και στο θέμα της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού δεν υπάρχουν δράματα, και οι αντιδράσεις από την πλευρά της Κομισιόν και γενικότερα των δανειστών χθες ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικές και διακριτικές. Εκτιμώ ότι αυτό το θετικό μέτρο, λίγο αλλά θετικό, κάθε ευρώ που δίνει σε ένα χαμηλοσυνταξιούχο είναι καλό και για τον ίδιο και για τα παιδιά του και για τα εγγόνια και του για και για την οικονομία που θα τζιράρει, ότι αυτά τα χρήματα θα καλύψουν τρύπες, θα γίνουν δώρα στα παιδιά, στα εγγόνια, κατανάλωση. Κατανάλωση. Αυτό δεν δίνεται από λεφτά που δεν έχουμε, αλλά από, από το πλεόνασμα του πλεονάσματος, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, ένα πρώτο επομένως, σχόλιο... η τελική μου φράση. Το συμφέρον αυτή τη στιγμή, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των δανειστών, είναι να κλείσει γρήγορα και χωρίς εμπλοκές η δεύτερη αξιολόγηση. Να μείνουμε σε αυτά που είναι η ατζέντα της δεύτερης αξιολόγησης. Τα μετά το 19 αφορούν άλλου Παπαευαγγέλιο, και σε αυτό το θέμα
Να κλείσει η αξιολόγηση γρήγορα. Χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους. Πιστεύω ότι χρειάζεται εθνικό μέτωπο, το ευρύτερο δυνατό, με τη στήριξη όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί όποια κυβέρνηση θα έχει δεμένα τα χέρια εάν δεχθούμε τις παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ. Θα επιτευχθεί όμως αυτό χωρίς να αποδεχθούμε τις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κύριε Παπαδημούλη? Ποια είναι η αντίληψή σας, η εκτίμησή σας, καθώς είστε? Να σας πω, κύριε Χρονά. Ήδη έχει περάσει ο μισός χρόνος υλοποίησης του Τρίτου Μνημονίου. Είναι τριετές και έχουμε ήδη συμπληρώσει 1,5 χρόνο. Έχουμε υλοποιήσει επί της ουσίας το 80% των δεσμεύσεων του Μνημονίου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη δεν έχει βάλει ένα ευρώ. Λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος. Βάζει αστερίσκους. Βάζει παράλογες απαιτήσεις. Καθυστερεί τα πράγματα. Δύο δυνατότητες υπάρχουν. Ή αυτοί που το έφεραν στην Ευρώπη, ο κύριος Σόιμπλε και οι λοιποί, να κάνουν βήματα και υποχωρήσεις προς την πλευρά του ΔΝΤ για ελάφρυνση χρέους και πρωτογενή πλεονάσματα, ή το ΔΝΤ να παραμείνει όπως είναι τώρα, ιονή, τεχνικό σύμβουλο, χωρίς να βάζει λεφτά, και να προχωρήσουμε με τους Ευρωπαίους που έχουν βάλει τα λεφτά. Μάλιστα. Και να σας πω και ένα επιπλέον επιχείρημα. Τα λεφτά του ΔΝΤ δεν τα χρειαζόμαστε. Το ΔΝΤ, αν βάλει, αν αποφασίσει ότι μπαίνει με πλήρη συμμετοχή, θα βάλει 5 δις. Περισσεύουν ήδη 20 δις από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με αυτά μπορούμε να εξαγοράσουμε μέσω του ESM και τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ από τα προηγούμενα μνημόνια. Μάλιστα. Και να τους πούμε αντεγιά. Λοιπόν, κύριε Καγλαμάνη. Τώρα, η απέτηση αυτή φαίνει σε μια δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά, συνολικά την Ελλάδα. Πώς θα διαχειρίζεται τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το θέμα. Γιατί εσείς ζητάτε εκλογές. Άρα, αυτό μπορεί ένας καταλήτης να οδηγήσει τον κύριο Τσίπρα στην εκλογική διαδικασία που ζητάτε? Λοιπόν, καταρχήν συμφωνώ απολύτως με την εισαγωγική τοποθέτηση του κυρίου Παπαδημούλη. Η διαφωνία μου έγκυται στο ότι δεν εμπιστεύομαι πλέον το ΔΝΤ, το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, εάν πιστεύει πράγματι αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή ότι εμείς δεν θέλουμε 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα, θέλουμε 1,5% και επομένως δεν θέλουμε και 4,2 δις νέα μέτρα. Εάν είχαν πάει στο τελευταίο Eurogroup η κυρία Λαγκάρντ και είχε υποστηρίξει αυτή την άποψη, πρόσωπο με πρόσωπο με τον κύριο Σόιμπλε, είχε κάνει την κόντρα μαζί του. Ακριβώς. Είχε κάνει την κόντρα με όποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, έχουν την άποψη Σόιμπλε. Σήμερα θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία, γι' αυτό σας είπα δεν το εμπιστεύομαι, ενώ θεωρητικά θα πρέπει όλοι να είμαστε τώρα με το μέρος του ΔΝΤ, θεωρητικά λέω, έτσι. Για το θέμα του χρέους. Για το πρωτογενών πλεονασμάτων. Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία το βράδυ να υπήρχε μια σύμπληση τουλάχιστον όσων πιστεύουμε στην Ευρώπη. Δεν έχει σημασία αν εγώ είμαι λίγο περισσότερο ευρωσκεπτικιστής από τον Δημήτρη ή το ανάποδο, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, έτσι. Και να βγει πράγματι μια εθνική γραμμή ότι στηρίζουμε τη θέση του ΔΝΤ κόντρα, αν θέλετε, και στην Ευρώπη. Αλλά δεν με έχει πείσει το ΔΝΤ ότι το πιστεύει. Δηλαδή αυτό το πράγμα, βρείτε τα τώρα μεταξύ σας. Η ΜΕΝ Ευρώπη τι μας είπε? Ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση σε ό,τι μας αφορά. Δεν σας τη δίνουμε όμως ακόμα, παρότι η κυβέρνηση έλεγε 5 Δεκεμβρίου, τώρα θα πάμε τέλος Ιανουαρίου χοντρικά ή κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει, έτσι, για την αξιολόγηση. Αλλά βρείτε τώρα με το ΔΝΤ για να σας πούμε και εμείς το τελικό okay. Δηλαδή εμείς τι είμαστε? Είμαστε έξω από αυτό που λέγεται ευρωπαϊκή οικογένεια, η Ελλάδα ως Ελλάδα. Εγώ τώρα φεύγω ποιος είναι στην κυβέρνηση, δεν με απασχολεί σε αυτή τη στιγμή. Άρα, που σας τα λέω αυτά. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει μια πιο ισχυρή θέση. Δεν βάζει μυαλό αυτή η Ευρώπη. Δεν βάζει μυαλό. Βλέπετε τι γίνεται και θα δείτε τι θα γίνει. Ξαφνικά εφησύχασε λίγο, το έλεγα στον Δημήτρη απ' έξω την ώρα που βαθμόμαστε να πούμε, ότι επειδή δεν βγήκε ο ακροδεξιός στην Αυστρία, μα 47% πήρε ο ακροδεξιός στην Αυστρία. Δηλαδή αυτό δεν είναι θέμα να ανησυχεί την Ευρώπη? Δεν είναι θέμα να ανησυχούν την Ευρώπη οι δημοσκοπήσεις για τη Λεπέν, για τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην Ολλανδία? Δηλαδή μια Ευρώπη η οποία, εντάξει, εγώ τώρα είναι λίγο βούτυρο στο ψωμί μου, σας λέω δε ότι πολλά από αυτά που σας λέω θέλω να είμαι ξεκάθαρος, για να μην δω αύριο το φίλο μου τον Μπουλακίδα να τα χρεώνει στο Μητσοτάκι, είναι και προσωπικές μου απόψεις, έτσι. Αυτά που λέτε, ναι, δεν ευθυγραμμίζονται με τη Όχι, γραμμή θα σας του πω που ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή. Μιλάτε για μια εθνική γραμμή, για ένα ενιαίο ναι, μέτωπο. Σας είπαμε ποια προϋπόθεση ή αν θέλετε χάθηκε μια ευκαιρία. Διότι πράγματι, όπως ενθυμίστε όλοι, και ο Δημήτρης φαντάζομαι θα το θυμάται, μέσα στη Βουλή πριν μήνες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μίλησε για πρωτογενές πλεόνασμα 2%. Βεβαίως επί εποχής που ήμασταν κυβέρνηση είχαμε πει 4,5%.
Πλέον αυτό δεν ισχύει. Δεν θα το κρύψω, δεν θα κάνω εγώ το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο. Και τότε λιδωρήθηκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης από τον Αλέξη τον Τσίπρα, που είπε για 2% πρωτογενές πλεόνασμα και 4% ανάπτυξη σε βάθος βέβαια τριετίας. Άρα σήμερα πάμε να ψηφίσουμε, προσέξτε, ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει ήδη υπονομευθεί πριν καν το ψηφίσουμε. Έχει υπονομευθεί από τα 2,7 δις νέα φορολογικά μέτρα. Αυτά είναι δεδομένα. Είναι προαπαιτούμενο, όπως είπε και ο Δημήτρης, μέσα στην αξιολόγηση. Και έχει υπονομευθεί, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και από την απόφαση του τελευταίου Eurogroup. Διότι η απόφαση του τελευταίου Eurogroup έχει το θετικό για το βραχυπρόθεσμη απομείωση, που όπως θέλετε πείτε το, του χρέους. Έχει όμως και δύο αρνητικά. Έχει το ότι ο κόφτης πλέον δεν σταματάει το 18. Δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Δεν διευκρινίζεται πότε θα έτσι, σταματήσει. Και απεδέχθη η ελληνική κυβέρνηση τελικά το 3,5%. Ο καυγάς γίνεται τώρα αν αυτό το 3,5 θα είναι για 3 χρόνια ακόμα, πέρα του 18, για 5 ή για 10. Εκεί γίνεται ο καυγάς. Όχι όμως το αν το έχουμε αποδεχθεί ή όχι. Δυστυχώς το έχουμε αποδεχθεί. Και κλείνω την πρωτολογία μου. Εγώ, ακούστε, δηλαδή, επειδή μιλάμε, είμαι σε διάλογο με τον συγκεκριμένο συνάδελφο, ο οποίος πάντοτε είναι και προσεκτικός και ευπρεπής και μετριοπαθής, θα με το ίδιο. Εγώ είχα φέρει για να σας διαβάσω τι δήλωνε ο κύριος Τσίπρας όταν η κυβέρνηση Σαμαρά έδινε τα 500 εκατομμύρια με ένα 500άρικο, το ενθυμίστε, λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Δεν θέλω να το διαβάσω, για να μην χαλάσω τη συζήτηση. Ενθυμούμαστε όμως όλοι τι είχε πει. Μάλιστα. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε την άποψή μου, μπορεί να θέλετε. Τι λέτε, κύριε Κλαμανίση, ναι, δεν θα το λέτε πω, θα σας πω ξεκάθαρα. Τι το λέτε όμως. Ναι, θα σας το πω εγώ ξεκάθαρα την άποψή μου. Ακούστε να δείτε. Εντάξει, το ότι πάντοτε αυτά εντάσσονται και μέσα σε ένα γενικότερο πολιτικό στρατηγικό της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτό είναι αλήθεια. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Κατά την άποψή μου, δεν αποδίδουν. Όπως δεν απέδωσε το 500άρικο που δίναμε λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, εννοείται ότι μπορεί αυτό να είναι. Αν είναι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει ο κ. Τσίπρας εκλογικό σενάριο στο μυαλό του. Η αίσθησή μου είναι, δεν έχω πληροφόρηση, η αίσθησή μου. Αλλά και αν το έχει, τέτοιου είδους ενέργειες δεν διασώζουν. Εγώ επειδή είμαι παλιός, ενθυμούμαι, ή και να μην ήσουν, Δημήτρη, τότε δεν ξέρω αν ήσουν εκλεγμένος κάπου, θυμάμαι επί Γεωργίου Ράλη τις εκλογές με τον Ανδρέα Παπανδρέου που έδωσε τις επιταγές στους αγρότες κτλ. Δεν διασώθη η Νέα Δημοκρατία τότε από τις επιταγές. Ναι, είσαι και νεότερος σε μου. Δεν διασώθηκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν διασώθηκε η Νέα Δημοκρατία με το 500άρικο. Δεν θα διασωθεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ εάν πάει σε εκλογές επειδή θα δώσει αυτό το επίδομα, το οποίο εντάξει επικοινωνιακά το ονόμασε 13η Σύνταξη. Δεν έχει καμία σχέση η 13η Σύνταξη. Εγώ ξέρω όμως ότι υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που πράγματι δεν θα είχαν να πάρουν ένα κοτόπουλο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Άρα, ό,τι μπορεί να βοηθήσει στο να μπει ένα ταψί με μία γαλοπούλα και πατάτες να φάει η οικογένεια, εγώ δεν είμαι αντίθετος. Αλλά μην το κάνουμε όμως τώρα και σημαία αυτό το πράγμα που ότι δείχνει την αριστερή μας κουλτούρα και την αριστερή μας ευαισθησία και το ένα και το άλλο. Και να σας πω κάτι, εγώ δεν ξέρω αν ερώτησε ή δεν ρώτησε τους ξένους. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι είχε ενημερώσει τον κύριο Μοσχοβησή που ήρθε στην Αθήνα τον τελευταίο τώρα καιρό, και στο τηλεφώνημα που είχε με την κυρία Μέρκελ ενημέρωσε και την κυρία Μέρκελ. Ρεπορτάζ. Έξωθεν. Δεν ξέρω αν θα με επιβεβαιώσει. Ο κύριο Παπαδημούλη. Αλλά να σας πω κάτι. Γιατί πρέπει γι' αυτό να ρωτήσουμε? Και σε τελική ανάλυση εγώ θα ήμουν ανακόλουθος, γιατί εμείς σαν κυβέρνηση δεν ρωτήσαμε που μειώσαμε το 23% σε 13% στην εστίαση. Αυτά όμως τα λένε από την αντιπολίτευση, κύριε Κλαμάνη, για ότι θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί και ότι αυτό πυροδοτεί την εξέλιξη. Ότι σε ένα κόμμα που είμαστε 75 βουλευτές μπορεί να βγούμε 5 βουλευτές και να εκφράσουμε μια διαφορετική άποψη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η γραμμή του κόμματος. Και για να ξεκαθαρίσω, ότι κάτι που εσάς εδώ σας το είχα ξεκαθαρίσει, γιατί έτυχε πάλι, μια Κυριακή ήταν. Το ότι για τις εργασιακές π.χ. σχέσεις μπορεί μέσα στους 75 βουλευτές να υπάρχουν 5-10 βουλευτές που να έχουν μια άλλη άποψη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεν είμαστε υπέρ των ομαδικών απολύσεων. Απλά εκεί είπαμε να περιμένουμε, δεν ξέρω κοντά είναι να βγει, αν δεν απατώμε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ακριβώς. Και εκεί υποχρεωτικά είναι άσχετα αν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός
ή ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή πρέπει να γίνει σεβαστή. Κύριε Παπαδημούλη, τώρα γιατί ορισμένοι θέτουν θέμα αξιοπιστίας της ελληνικής πλευράς στην αξιολόγηση η οποία δεν έχει κλείσει. Τίθεται τέτοιο θέμα μετά την απόφαση του πρωθυπουργού να κάνει αυτήν την κατανομή του πλεονάσματος? Όχι. Είμαι κατηγορηματικός. Ο πρωθυπουργός και με το διάγγελμά του, τις εξαγγελίες του, ξεκαθάρισε τα εξής. Πρώτον, εκλογές θα γίνουν το 2019. Άρα δεν είναι προεκλογικά κόλπα και παροχές. Δεύτερον. Εντάξει, θα μου πείτε όμως ότι δεν ανακοινώνονται νωρίτερα οι εκλογές. Τελευταία στιγμή ανακοινώνονται. Σας λέω τώρα ουσία, κύριε Σκάλκο. Εγώ όταν έρχομαι εδώ θα σας λέω. Μπορεί να μας δίνει και είδος. Λοιπόν, εκλογές θα γίνουν το 2019. Αυτός είναι ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης και νομίζω ότι αυτό είναι και το συμφέρον της χώρας. Γιατί αν τώρα αφήναμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια και στείναμε εκλογές αντί να επιδιώξουμε όσα συμπέσαμε με τον κύριο Καγκλαμάνη παρά τις μεγάλες μας διαφορές, θα γινόταν κακό στην οικονομία, στον ελληνικό λαό και στη χώρα. Θα ξανακυλούσε η πέτρα της ελληνικής κρίσης στα ριζά του βουνού, ο μύθος του Σισύφου. Και αυτό το λένε και κορυφαίοι νεοδημοκράτες που εκπροσωπούν την αγορά, όπως ο κύριος Μίχαλος. Λέει το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι εκλογές. Άρα, εσείς πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε εκλογές, κύριε Καγκλαμάνη? Όχι, γιατί έχει ενδιαφέρον που λέτε. Θα μας το πει, αλλά αφήστε να απαντήσω και στο επόμενο. Δεύτερον, αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αυτό το κοινωνικό μέρισμα από το πλεόνασμα του πλεονάσματος δεν ανατρέπει τα συμφωνημένα. Τα συμφωνημένα λένε πλεόνασμα 0,5% καθαρό, πρωτογενές, για το 2016. Ο κ. Καγκλαμάνης θύμισε προς τιμήν του ότι η δέσμευση της χώρας από την προηγούμενη κυβέρνηση για το 2016 ήταν να είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. Καλά, υπογεγραμμένο ήταν αυτό, έτσι και αλλιώς, και να μην το λέγει ο Καγκλαμάνης. Όχι, αλήθεια, ναι. Ότι το αναγνωρίζει προς τιμήν του και γι' αυτό έχουμε και διάλογο επίπεδου κάθε φορά με τον κύριο Καγκλαμάνη, παρότι διαφωνούμε. Αυτή η διαφορά, το μισό με το 4,5, είναι περίπου 7 με 8 δις. Για να καταλάβουμε τι επιπλέον μέτρα θα είχαμε. Επειδή το πρωτογενές πλεόνασμα πάει να κλείσει πολύ ψηλότερα, ακόμη και με βάση τη συμφωνία, υπάρχει δυνατότητα της κυβέρνησης ένα μέρος μεγάλο από αυτό το περίσευμα, στο πω έτσι, την υπέρβαση του πλεονάσματος, να το δίνει για να εξυπηρετήσει στόχους. Χωρίς να χθες, δείξει την άδεια του Βερολίνου. Χθες κορυφαία πηγή της Κομισιόν έλεγε στους δημοσιογράφους και υπάρχει σήμερα στον τύπο, θα το παίξετε και εσείς ειδήσεις σας εκτιμώ, ότι βλέπουμε με κατανόηση και συμπάθεια αυτό, γιατί θα τονώσει και την ανταγωνιστικότητα και κάποιο τζίρο στην οικονομία και κάποια χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Και όταν ρωτήθηκε για το ΦΠΑ στα νησιά, που εκεί υπήρχε μια δέσμευση εξίσωσης και είπαμε το πάμε πιο πίσω γιατί υποφέρουν από τα προσφυγικό, είπε κατανοούμε το βάρος που έχουν οι νησιώτες. Τι θέλω να πω? Όσοι επενδύουν να δημιουργήσουν δράματα, όξυση, εμπλοκή, αδιέξοδο και εμφανίζονται εδώ βασιλικότεροι των δανειστών ότι παραβιάσατε μονομερείς ενέργειες, δεν ρωτήσατε, προσφέρουν κακές υπηρεσίες στη χώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα και επειδή είμαι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω επικοινωνία με κορυφαίους εκπροσώπους των θεσμών, σας λέω με ευθύνη ότι αν εξαιρέσει κανείς την Bild, που είναι ό,τι πιο κίτρινο, δεν υπάρχει ούτε βέτο, ούτε άρνηση, ούτε αντίδραση, ούτε εμπλοκή. Αντίθετα, προσέξτε, αντίθετα, το λέω για σας, για τους δημοσιογράφους και το πώς διαβάζετε τις ειδήσεις. Αν δείτε την δήλωση της κυρίας Μπράιχαρτ, εκπροσώπου του κυρίου Γιούνκερ, χθες στις Βρυξέλλες, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από συνάδελφους σας Έλληνες δημοσιογράφους που την πίεζαν να βγάλει αρνητική αντίδραση για την Ελλάδα, να βγάλει βέτο, να βγάλει άρνηση, να βγάλει έκρηξη, είπε δεν έχουμε υπόψη μας τις λεπτομέρειες για το μέτρο, θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Κύριε Παπαδημούλη, επειδή το πλεόνασμα προέρχεται από υδρότα και δάκρυα, από φορολόγηση, από κόψιμο, και αν βάλουμε μπακαλίστικα κάτω, θα δούμε ότι έχουμε το πλεόνασμα αυτό συν τα ληξιπρόθεσμα τα οποία έχουν εκτοξευτεί πάνω από δεκαδείς. Άρα μήπως κάτι και εμείς κάνουμε λάθος με υπερφορολόγηση, γιατί όταν έχεις πάνω από δεκαδείς μέσα σε μια χρονιά,
έλεξη πρόθεσμα, συν το πλεώνασμα του πλεονάσματος, μήπως κάτι κάνουμε στραβά, μήπως υπερφορολογούμε και δεν αντέχει πια ο κόσμος. Να σας απαντήσω, κύριε Σκάλκο. Και φτάνουμε στο σημείο να δίνουμε 617 εκατομμύρια πίσω. Να σας απαντήσω, κύριε Σκάλκο. Να σας απαντήσω με όσα μου είπαν την περασμένη εβδομάδα τρεις σκληροί για την Ελλάδα. Ο Ντάισελμπλουμ, ο Ντράγκη και ο Κάσμιρ, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, που οι Σλοβάκοι δεν θέλουν να μας δώσουν ούτε δάνειο πριν μερικά χρόνια. Είπαν όλοι, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικές προόδους στην οικονομία της και στο νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών της. Ο Τσακαλώτος είναι εξαίρετος πρωθυπουργός. Υπουργός Οικονομικών. Πάει. Στον επόμενο σχηματισμό τον έφαγες. Λοιπόν, είναι εξαίρετος υπουργός οικονομικών και δεν πρέπει να χάσουμε το momentum για να βγούμε, να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Αυτό σε ό,τι αφορά του πώς πάνε τα πράγματα, ναι. Γιατί βλέπω πολύ μιζέρια και πολύ μαυρίλα. Μάλιστα. Στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Στην ουσία του θέματος, ο κόσμος υποφέρει, διότι έχουμε 7 χρόνια κρίσης και λιτότητας, και όντως, επειδή ένα κομμάτι της Ελλάδας δεν πληρώνει φόρους, ένα κομμάτι της Ελλάδας, το πιο δημιουργικό, το πιο παραγωγικό και αυτό που δεν μπορεί να ξεφύγει, υπερφορολογείται. Επομένως, ο στόχος για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, που παραμένει ανοιχτός και αν ενωθούμε σε ένα εθνικό μέτωπο, μπορούμε να το πετύχουμε για μετά το τέλος του Τρίτου Μνημονίου, είναι ο δρόμος για να χαμηλώσει η υπερφορολόγηση. Αν έχουμε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, με πλεονάσματα, με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά όχι την τρέλα του 3,5% για 10 χρόνια, αυτό που θα χαμηλώσει θα δοθεί σε ελάφρυση φορολογίας, έτσι ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επομένως η ικανότητά τους να παράγουν περισσότερα. Μάλιστα. Και καλύτερα, να αυξήσουμε εξαγωγές, να μειώσουμε τα ανεργία. Λοιπόν. Γύρω από αυτό το θέμα, εγώ τι θα ήθελα. Ο Μητσοτάκης, την επόμενη εβδομάδα που έχει σύνοδο κορυφής και θα μαζευτούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι πολιτικές οικογένειες, θα πάει ο Τσίπρας ως παρατηρητής σοσιαλιστές, να πάει στους δεξιούς, που είναι η Μέρκελ, που είναι ο Σόιμπλε, και να τους πει αυτά που είπε και ο Καλάμανης εδώ. Θέλουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τον Μπαγκλαντές, κύριε Σκάλκο και κυρία Χρονά, για να υπογράψει εμπορική συμφωνία να ψηφίσουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι δυνατόν αυτό που ζητάει από τον Μπαγκλαντές να το αρνείται στην Ελλάδα? Και το δεύτερο, παρά τις διαφορές μας, που είναι μεγάλες, παρά τον ανταγωνισμό που είναι λογικός, ο Μητσοτάκης να πει αυτό που είπε και πριν ένα διάστημα στη Βουλή. Πρωτογενή πλεονάσματα χαμηλά και μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους μετά το 18. Να πάρουμε και, και εμείς, αν το κάνει, ναι, δεν θα θυμίζουμε ότι υπέγραψε πλεονάσματα 4,5% λοιπόν, τόσο έντονο. Κύριε Κακλαμάνη. Λοιπόν, έλατε, κύριε. Λοιπόν, καταρχήν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεύτερον, τα 4,5% για να τα λέμε όλα, όντως είχαν υπογραφεί, αλλά με ένα άλλο σκεπτικό. Ότι το 15 η χώρα θα έβγαινε από το μνημόνιο και θα έβγαινε στις αγορές. Και επομένως η ανάπτυξη θα ήταν διαφορετική και δεν θα είχε μεσολαβήσει το εξάμενο της καταστροφικής βαρουφακιάδας. Έτσι, να τα λέμε. Μάλιστα. Όλα. Άστο όμως πίσω αυτό τώρα, δεν θα δηλητηριάσουμε το διάλογό μας με αυτό το πράγμα. Δεύτερον, εγώ δεν μου ξέρεις γιατί ανησυχώ, παρότι έτσι είναι η αντίδραση των έξω, ήπια μέχρι στιγμής. Διότι θυμάμαι ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας τώρα, όχι πριν προεκλογικά, υπεσχέθηκε και δεσμεύτηκε για ένα πράγμα. Για το πάγωμα των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι ή όχι. Και είπε ένα, σας λέω, σας υπόσχομαι σήμερα, φέτος. Και είναι αυτό. Έγινε, δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν είχε πάρει έγκριση απ' έξω και αυτό το μέτρο ματαιώθη. Μπορεί επισήμως να μην βγει και η κυβέρνηση να το πει, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Εγώ δεν πιστεύω ότι την ώρα που το εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη συνειδητά έλεγε ψέματα. Το πίστευε. Αλλά δεν έγινε όμως. Υπό τις παρούσες συνθήκες, κύριε Κλαμάνη, απαιτείται αυτό που λέει ο κ. Παπαδημούλης σε ένα. Λοιπόν, το δεύτερον, ακούστε, οι πρωτοβουλίες πάντοτε, εγώ δεν είχα διστάσει να κάνω κριτική στον Αντώνη Σαμαρά που δεν καλούσε τον Αλέξη τον Τσίπρα στο Μαξίμου όταν ο ένας ήταν πρωθυπουργός και ο άλλος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπω όμως ότι δεν κάνει το ίδιο και ο κ. Τσίπρας τώρα. Διότι αυτά, Δημήτρη μου, ξέρεις, δεν είναι μόνο με πρωτοβουλίες. Είναι, η πρωτοβουλία πάντοτε είναι από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Από τον εκάστοτε. Τώρα είναι ο Τσίπρας.
πρωτοβουλίες τέτοιου είδους πρέπει να τις πάρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εγώ πιστεύω ότι αν καλέσει τον Κυριάκο. Θα μεταφέρω την πρότασή σας στον Πρωθυπουργό. Το λέω δημόσια ότι αν καλέσει τον Κυριάκο. Και μεταφέρετε κι εσείς την πρότασή μου στον Κυριάκο Μητσοτάκη να σταματήσει να λέει εκλογές εδώ και τώρα. Εγώ δεν καθορίζω. Μεταφέρετε κι εσείς όμως. Τα έχω πει και ενώπιον. Αγαπητέ Νικήτα, σε παρακαλώ, εγώ θα μεταφέρω την πρότασή σου στον Αλέξη Τσίπρα. Μα το έχω πει και επανελειμμένος. Με τον οποίο συζητώ συχνά και έχουμε άριστη συνεργασία. Και να υπάρχει αυτή η ατζέντα. Σε παρακαλώ και εσύ να μεταφέρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο από ό,τι ξέρω έχεις και εσύ άριστη συνεργασία, ότι αυτή την ώρα δεν είναι πολύ υπεύθυνο το αίτημα εκλογές εδώ και τώρα. Δεν κάνει καλό στη χώρα. Και δεν κάνει καλό και στην Ελλάδα. Να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Ακούστε, και θεσμικά δεν είναι σωστό να γίνονται κάθε 4 χρόνια εκλογές, αλλά εδώ είναι 2 πράγματα. Προσέξτε. Και ενδεχομένως να έχει και κάποιες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια την πρωί, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς κάνουμε 2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά τις εκλογές, 4 μήνες η χώρα νεκρώνεται. Αυτό έχουμε και αυτή την πρωτοτυπία διαχρονική. Δεν είναι καλό πράγματι. Απ' την άλλη μεριά μετράς όμως πώς ασκεί την διακυβέρνηση συγκεκριμένη η κυβέρνηση που έχουμε. Και λες, τα κάνει σωστά. Κατά την άποψή μας δεν τα κάνει σωστά. Το κακό που δημιουργεί είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Εμείς έχουμε καταλήξει ότι είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Θα σας πω ένα παράδειγμα, επειδή ξέρω τις απόψεις αυτά του Δημήτρη. Και εντάξει, από μία άλλη σκοπιά τα σκέπτεται, αλλά κάπου συναντιόμαστε. Πότε ψηφίσαμε, με συγχωρείτε, την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού? Από το καλοκαίρι. Το ξέρετε ότι δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Φέτος το καλοκαίρι. Ναι, φέτος επισημοποιήθηκε. Αφήστε πότε άρχισε. Ναι, πότε άρχισε. Πότε έκλεισε το ελληνικό, το 2001. Ναι, ακριβώς. Το Νοέμβριο έπρεπε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ακόμα δεν έχουν καν μεταφερθεί οι πρόσφυγες που στεγάζονται στο ελληνικό. Πείτε ότι είχαν τελειώσει όλα τα άλλα. Τα έργα δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, γιατί οι πρόσφυγες είναι ακόμα εκεί, ενώ θα έπρεπε να είχαν φύγει από τις 30 Μαρτίου του 2016, σύμφωνα με επιστολή που μου έστειλε η Ελληνικός ΑΕ, που έκανα το ερώτημα. Λοιπόν, όταν όμως έχεις υπουργούς που υπογράφουν τις ιδιωτικές... Κύριε Καγκλαμάνη, επειδή κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, ξέρετε ποιος πρώτος εξήγηλε τη δημιουργία κτηματολογίου στην Ελλάδα? Όχι, δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Από την εποχή του Τρικού. Λοιπόν, μάλιστα. Α, ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο, βέβαια. Και ξέρετε ότι η Κύπρος έχει κτηματολόγιο. Όπως είπε, το επτωχεύσαμε. Λοιπόν, ξέρετε ότι η Κύπρος έχει κτηματολόγιο εδώ και 100 χρόνια. Λοιπόν, ότι η Αλβανία είναι τα καλά τη αγγλική αποικιοκρατία εκεί στην Κύπρο. Είχε άφησε πίσω. Να σας φιλέψουμε κάτι. Την έχουμε τη φωτογραφία, πήρε ο Τζανετάκο, Αντώνη Πακό. Δείξτε μας, επειδή τόσο η καταγωγή του κύριου Παπαδημούλη είναι πάνω από τα μαστοροχώρια, όσο και ο κύριος Κακλαμάνης το αγροτικό του το έκανε στα Ιωάννινα και στην Κόνιτσα. Ο Λάκης λοιπόν, ο φίλος μας από τα μαστοροχώρια, μας στέλνει αυτή την φωτογραφία από τον Σαραντάπορο. Εντάξει, εδώ είναι διακριτική μεταχείριση προς τον Παπαδημούλη. Όχι, και εσάς, και εσείς του πήγατε την Άνδρο κάπου. Πότε ήσασταν στην Κόνιτσα? Λοιπόν, έπρεπε να βάλεις. Ναι, ναι, έπρεπε να μου βάλεις και την Άνδρο. Πότε ήσασταν στην Κόνιτσα, κύριε? 75. Όχι, ήμουν να πήγαινα ένα Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Θα έπρεπε να βάλετε και χαμηλά ένα ηχητικό χαλί με κλαρίνο. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κλαμάνη και τον κύριο Παπαδημούλη. Πάμε σε διάλειμμα.